Έχω την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΔΕΘ, τον κύριο Αλέξη Τσαξιρλή. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό έτσι όλος ο χώρος εδώ, το στούντιό σας. Πολύ καλό και νομίζω ότι πραγματικά αξίζεται σαν ραδιόφωνο και το κάτι παραπάνω για τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας έδινα μια εκπομπή καθημερινή αν δεν ήταν τόσο δύσκολο το επίθετό σας. Δηλαδή ο προηγούμενος που θα προμοτάρει ουσιαστικά την εκπομπή, δηλαδή έρχεται η επόμενη εκπομπή κάθε μέρα να λέει Τσαξιρλής, θα το σκοτώνει σίγουρα κάθε μέρα το επίθετο. Κρατάτε το Αλέξης ή άλλωστε και μέσα στην έκθεση, ίσως και μέσα στην πόλη, είμαι γνωστός με το μικρό μου το όνομα. Είναι Αλέξανδρος, αλλά το Αλέξης. Πρόσφατα με τον κύριο Παδόπουλο που είχαμε ένα τριμεράκι στην Αθήνα, μείναμε σε ένα ξενοδοχείο που δίπλα ήταν η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου. Πρώτη φορά το είδα. Ναι. Δεν ήξερα τι είχε. 30 Αυγούστου η γιορτή του Αγίου Αλεξάνδρου. Όχι 31-30. 30-30. Κρατιόμαστε. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, να ξεκινήσουμε με αυτό που έρχεται, έτσι. Γιατί πριν από λίγο καιρό, όταν τελείωσε το Πάσχα, λέμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Σχεδόν τελειώνει το καλοκαίρι πλέον, έτσι. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου. Τώρα λέγαμε για την έκθεση. Έχουμε ακόμα για την έκθεση κτλ. Έρχεται η έκθεση, έτσι. Ημερομηνία. Η ημερομηνία είναι 10 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, τα εγγένειά τη. Με 18 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, που είναι 10 με 18, έτσι. Το 9 ημέρο που είναι η γιορτή της πόλης. Λοιπόν, γιορτή, μεγάλη γιορτή. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή. Ναι. Καταρχάς, ο αριθμός ποιος είναι? Ο αριθμός είναι η 86η. 86η, έτσι. 86η. Ναι. Έχουμε χάσει μόνο μία στα τελευταία μας χρόνια, που ήταν αυτή του 2020, η οποία δεν έγινε. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι από την πανδημία δεν έγινε η ΔΕΘ του 2020, και η ΔΕΘ του 2021 πέρυσι έγινε με ιδιαίτερα μέτρα, ναι, σε σχέση με τον κορονοϊό. Όπως όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι επιστρέφουμε μετά το 2019, δηλαδή μετά από ουσιαστικά 3 χρόνια, για αυτό το μεγάλο γεγονός και για τη γιορτή της πόλης. Τι να περιμένουμε από αυτή τη γιορτή, την φετινή γιορτή? Ναι. Θα περιμένουμε αρκετά πράγματα, και τα οποία θα είναι διαφορετικά, και νομίζω ότι θα φέρουν και πάλι τους επισκέπτες πάνω από 250.000. Εκτιμούμε ότι 300.000 επισκέπτες αυτές τις 9 μέρες θα είναι μέσα στην έκθεση. Έχουμε τιμόμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέλεια. Μια πολύ μεγάλη... Ήταν μια προσπάθεια. Να φέρουν και πετρέλαιο, γιατί χρόνο, ναι. Η βενζίνη να κρυφεί. Είναι κάτι το οποίο έχει ένα συμβολισμό, ναι, τέλειο. Μαζί του. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο περίπτερο 13, στο μεγαλύτερό μας περίπτερο, όπου ουσιαστικά η έκθεση θα έχει τα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον τουρισμό, με το real estate και με τις εταιρείες τεχνολογίας που στα Εμμυράτα πλέον έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Ναι, έχουν φύγει πολύ μπροστά. Και βέβαια θα γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις και επιχειρηματικές και πολιτιστικού χαρακτήρα, και νομίζω ότι θα προσδώσουν στην πόλη κάτι το πολύ διαφορετικό, και θα έλεγα ότι και σαν άκουσμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν και κάτι το εξωτικό μέσα τους, και πιστεύουμε πάνω σε αυτό ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και διάφορα παράλληλα γεγονότα. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν ως αποθυμένο ή ως όνειρο να πάνε μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να δούνε τι γίνεται εκεί. Ακριβώς. Θα θυμίσω ότι ο θεσμός με την τιμόμενη χώρα ξαναξεκίνησε το 2016, όπου ήταν η Ρωσία, το 2017 η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2018, η Ινδία το 2019, ήταν η Γερμανία για το 2020 και για το 2021 η Γαλλία. Είχαμε τα ζητήματα που είπαμε με την πανδημία, επιστρέφουμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την έκθεση αλλά και για την πόλη. Θυμίζω απλά ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα σε επίπεδο επενδύσεων και εταιριών, κυρίως πολυεθνικών, με βάση περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρχονται στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, οι πρώτες συζητήσεις και θα σας πω και οι πρώτες συμφωνίες γίνανε το 2018, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τιμόμενη χώρα
στη ΔΕΘ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την πόλη και για την εθνική οικονομία. Βέβαια. Θα εκμεταλλευτούμε όλους τους χώρους φέτος, έτσι. Δεν υπάρχουν περιορισμοί, εννοώ. Δεν υπάρχει τίποτε. Είναι η Βόλτα στην έκθεση είναι αυτό που περιμένουμε. Έτσι ακριβώς. Όλα ανοιχτά. Ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα, αλλά θα ήθελα εδώ να τονίσω με θετικό πρόσημο για τα 100 χρόνια της Μικρασίας, αλλά με θετικό πρόσημο, με την έννοια ότι ό,τι έγινε άφησε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο να σκεφτόμαστε την καταστροφή, την οποία την έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να βλέπουμε και μπροστά μας και, αν θέλετε, να γίνονται και τα μαθήματα της ιστορίας, να τα έχουμε όλοι κατά νου, αλλά και σε αρκετά πράγματα, νομίζω σε σχέση και με τους πρόσφυγες που ήρθαν ιδίως στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, το πώς έγινε η ομογενοποίηση του ελληνικού κράτους, είναι στοιχεία τα οποία θα αναδειχθούν μέσα από αυτό το γεγονός, το οποίο θα έχει και μουσιακό χαρακτήρα αλλά και οπτικοακουστική προσέγγιση. Αυτό είναι μια συνεργασία και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως και με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, και νομίζω είναι κάτι το διαφορετικό και το ξεχωριστό για την έκθεση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το τελευταίο διάστημα, πέρυσι και πρόπερσι, ουσιαστικά μας εκλείψει πάρα πολύ. Αισθανθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι κάτι έλειπε. Κάτι λείπει, κάτι λάθος γίνεται. Κάτι λάθος γίνεται μετά τις άδειες που επιστρέφει ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εβδομάδα της έκθεσης που μας συνεχίζει αυτό το mood των διακοπών, ας πούμε, και της χαλάρωσης. Φέτος θα είναι όλα κανονικά. Φέτος ο κόσμος θα μπορεί να έρχεται στην έκθεση. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Σαν να μην υπήρξε αυτή η διακοπή. Επιστρέφουμε στο 2019. Βέβαια, πάντοτε με την σύσταση, ας το πούμε, να έχουμε και μια προσοχή, όπως συμβαίνει παντού, να την έχουμε και στη ΔΕΘ. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα επηρεάσει και θα μιλάμε για ένα εξαιρετικό γεγονός. Συναυλίες τα βράδια, όπως κάθε φορά. Ήθελα να το πω, αλλά συναυλίες. Όχι. Και μεγάλες συναυλίες, και νομίζω ότι. Ανακοινώσιμες. Τώρα έχουμε κλείσει, δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τις ανακοινώσεις, αλλά με πραγματικά αυτά που χαρακτηρίζουν έτσι και τις συναυλίες της ΕΔΕΘ, τις μεγάλες ανοιχτές συναυλίες, οι οποίες είναι με το εισιτήριο της έκθεσης, δεν είναι κάτι πρόσθετο. Και πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίο αυτό που προσθέσατε. Στην πόλη και στους πολίτες, όχι μόνο της πόλης, και της ευρύτερης περιοχής που πάντοτε αγκαλιάζουν τη ΔΕΘ. Πριν από λίγους μήνες, και μάλιστα ο Λίμπερο 107,4 έδωσε το παρόν του εκεί, έγινε μια συνέντευξη τύπου, όπου ακούσαμε πράγματα που στην αρχή λέγαμε σε άλλη πόλη, είμαστε σε άλλη χώρα. Μιλάω για την ανάπλαση, για τα σχέδια, και μάλιστα ήταν κάποια πράγματα που ανακοινώθηκαν επίσημα, έτσι. Δεν ήταν σκέψεις, ας πούμε, δικές σας ή ανθρώπων που επιμελούνται εκεί και καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίσκονται στους χώρους εκεί της Διεθνούς Εκθέσεως. Ακούσαμε πράγματα, θηρία δηλαδή, έτσι, δηλαδή και νούμερα τεράστια και σκέψεις για αυτή την ανάπλαση. Θέλετε έτσι λίγο να μας δώσετε ένα σκελετό για το τι αναμένεται εκεί, γιατί έχω ένα κείμενο εγώ μπροστά μου εδώ, το ρεπορτάζ προέκυψε, και βλέπω και νούμερα, αλλά βλέπω και χώρες που ετοιμάζονται, δηλαδή να δημιουργηθεί μια άλλη πόλη μέσα στο χώρο εκεί. Ακριβώς. Απλά να πούμε ότι όλες οι μελέτες έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί οτιδήποτε όταν κάνουμε εμείς κάποιες ανακοινώσεις, είναι ανακοινώσεις οι οποίες εδράζονται πάνω σε συγκεκριμένες είτε μελέτες, είτε από την άλλη πλευρά δεδομένα διαδικαστικού χαρακτήρα, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Ναι. Το λέω αυτό γιατί από πέρυσι έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο ορίζει όρους δόμησης μέσα στο εκθεσιακό κέντρο, και δεν είναι κάτι το οποίο έχει την οποιαδήποτε αυθαίρετη προσέγγιση. Το περιμένατε πολύ καιρό αυτό το προεδρικό διάταγμα, γιατί είναι πολύ καιρό και είναι επίκαιρο. Ήμασταν οι πρώτοι που βγήκε προεδρικό διάταγμα, γιατί είτε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ που έγινε αργότερα κλπ. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε σε αυτή την ρύθμιση, την νομοθετική ρύθμιση του 2017 για τα ειδικά χωρικά σχέδια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι πρώτος έχεις αρκετά ζητήματα και προβλήματα να αντιμετωπίσεις, που ο δεύτερος, όπως ήταν η Τούμπα και
το χαιρόμασταν και εμείς που προχωρούσαν τα ειδικά χωρικά, mm-hmm. Είχαν ξεπεραστεί από τη δικιά μας την προσπάθεια, οπότε αυτό λειτουργούσε θετικά. Να κρατήσω ότι την περιμένατε και εσείς πολύ καιρό το προεδρικό διάταγμα, γιατί εδώ είχαμε βέβαια, πολλές συζητήσεις για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό, γιατί με το προεδρικό διάταγμα και όπως επίσης με την προμελέτη που έχουμε εμείς από χθες στα χέρια μας, πλέον έχουμε μια ορίμανση του έργου, που το έργο της ανάπλασης είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την πόλη, θα αλλάξει τα δεδομένα του κέντρου της πόλης. Απλά σας λέω ότι από όλο αυτό που βλέπετε μέσα στο εκθεσιακό κέντρο κατεδαφίζονται, γκρεμίζονται όλα. Εκτός από το Παλέντε Σπορ και τον πύργο τότε, όπως και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο είναι εκεί πέρα. Όλα τα άλλα, τα περίπτερα, γραφεία γκρεμίζονται. Το Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης επίσης. Και το Συνεδριακό Κέντρο. Το Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Ιστορική στιγμή αυτή. Βεβαίως. Έχουν γίνει πολλά εκεί τόσα χρόνια. Βεβαίως. Θα γίνει ένα καινούριο Βελίδης, πολύ πιο σύγχρονο, και θα είναι το καλύτερο, μακράν το καλύτερο συνεδριακό κέντρο, ίσως των Βαλκανίων, όχι μόνο της Ελλάδας. Θέλω να μου πείτε το νούμερο, γιατί διαβάζω κάτι ποσά τεράστια. Είναι η επένδυση. Η επένδυση, επειδή πραγματικά τα νούμερα, ξέρετε, αλλάζουν αρκετά, ιδίως τον τελευταίο χρόνο. Προς τα πάνω συζητάμε πάντα. Προς τα πάνω πάντα. Συζητάμε για μια επένδυση που αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια. Που περιλαμβάνει όλο το καινούριο εκθεσιακό κέντρο, περιλαμβάνει το επιχειρηματικό κέντρο μαζί με το ξενοδοχείο το οποίο θα δημιουργηθεί. Αυτά θα θέλω αργά για να τα κάνω εικόνα όμως και για ακροατές. Δηλαδή γκρεμίζουμε όλα τα περίπτερα. Γεια σας. Μένει ο πύργος και μένει και το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, έτσι. Λοιπόν, μένουν αυτά τα δύο. Και το μουσείο. Λοιπόν, όλα τα άλλα, γεια σας. Καληνύχτα σας. Έτσι. Και τι γίνεται εκεί μέσα. Καταρχάς, πότε να μένετε αυτό, πότε θα ξεκινήσει όλο αυτό. Καλώς εχόντων. Δηλαδή, το γκρέμισμα, πότε ξεκινάει. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η εκτίμηση με όλες τις διαδικασίες είναι στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε και την επόμενη έκθεση, την 27η. Βεβαίως. Εμείς να ξέρετε ότι στο χρονοδιάγραμμά μας από το 2017. Αυτό ήταν, ότι το 2024 θα μπορούμε να ξεκινήσουμε πλέον τις κατασκευαστικές εργασίες μέσα στο χώρο της. Και η διάρκεια του πώς θα κρατήσει, δηλαδή, για να δούμε αυτό το καινούριο, το εντυπωσιακό που ετοιμάζεται. Η διάρκεια του θα θέλαμε να ολοκληρωθεί το 2026, που έχουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της έκθεσης. Mm-hmm. Ωστόσο όμως εκτιμούμε ότι το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό τμήμα από το εκθεσιακό κέντρο και θα γίνει και η ανάπλαση, και το 2027 στο τέλος του θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που σήμερα χαρακτηρίζουμε η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου. Επιστρέφω στο γκρέμισμα, μου αρέσει αυτό. Τα γκρεμίζουμε όλα. Τι φτιάχνουμε εκεί τώρα, τι φτιάχνουμε. Μπαίνουμε μέσα στο καινούριο εκθεσιακό χώρο, στην καινούρια έκθεση τέλος πάντων, που τον ξέρει όλος ο κόσμος και εγώ. Έτσι. Τι βλέπουμε, τι θα βλέπουμε. Τι θα βλέπουμε. Καταρχήν, το μισό κομμάτι από τα 165 στρέμματα, τα 85 στρέμματα θα είναι αδόμητος χώρος, αστικό πάρκο. Και θα υπάρχει ένα πάρκο ενιαίου χώρου 60 στρεμμάτων, στο νότιο κομμάτι, αυτό δηλαδή που βγάζει στη Χάνθ, στην πλατεία της Χάνθ, όλο αυτό θα είναι το αστικό πάρκο. Ένας ενιαίος πράσινο πάρκο. Φοβερό. 60 στρέμματα. Φοβερό. Προσέξτε, είναι το νούμερο. Τεράστιος, πραγματικά είναι αυτός. Το μεγαλύτερο. Μιλάμε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι, και ιδίως μέσα στο κέντρο. Γιατί ανάλογη αστική ανάπλαση σε ευρωπαϊκή πόλη με τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μιας πόλης πάνω από 1 εκατομμύριο, ανάλογο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 60 στρέμματα. 85 ο αδόμητος χώρος, 60 στρέμματα ενιαίος χώρος, πάρκο, αστικό, όλο το νότιο κομμάτι. Επιχειρηματικό κέντρο με ξενοδοχείο, όχι εμπορικό κέντρο, επιχειρηματικό κέντρο, δηλαδή γραφεία, startups, ακόμα και κάποιοι χώροι εστίασης και καφέ κλπ. Είναι στο κομμάτι αυτό που είναι η πύλη Συντριβανίου, μέχρι την πύλη που μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Την πάνω πλευρά του. Το πάνω, δηλαδή, το κομμάτι, το πάνω. Αυτό το δυτικό, ας και το πούμε. Ξενοδοχείο. Και ξενοδοχείο 152-150 περίπου δωματίων. Όχι μεγάλο,
business ξενοδοχείο, ναι, το οποίο θα υποστηρίζει και το εκθεσιακό και το συνεδριακό κέντρο. Mm-hmm. Λοιπόν, και ένας λαιμός, να το πούμε έτσι, mm-hmm, γύρω από το Palais des Sports, με τέσσερα περίπτερα, να το πούμε έτσι, mm-hmm, που το ένα από αυτά είναι το συνεδριακό κέντρο, τα οποία θα είναι το καινούριο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο θα είναι περίπου στα 60.000 τετραγωνικά, το μεγαλύτερο ουσιαστικά στα Βαλκάνια, και θα είναι βέβαια με όλα τα δεδομένα της εποχής, 70% ενεργειακή αυτονομία, στις οροφές θα είναι φωτοβολταϊκά, θα μαζεύονται όλα, βρόχινα, νερά κλπ. 85% υπερσύγχρονο, και να ξέρετε θα είναι μοντέλο όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα. Δηλαδή θα είναι ένας ενιαίος χώρος, δηλαδή, όπως τώρα είναι περίπτερο. Τώρα είναι 37 έτσι. Περίπτερα, 37 κτίσματα. Σοβαρά. Με 17 περίπτερα. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι μια σπατάλη χώρου, γι' αυτό και δεν υπάρχει καθόλου πράσινο. Δεν υπάρχει κάτι. Κάποιες νησίδες υπάρχουν. Δεν το περιμένω να το ακούσω. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, εκεί θα μιλάμε για τέσσερις χώρους. Ναι. Τέσσερις μεγάλους χώρους, mm, που θα συνδέονται και μεταξύ τους με κάποιες αερογέφυρες. Όλα θα έχουν πάρκινγκ από κάτω. Περίπου θα φτάσουμε, θα προσεγγίσουμε τις 2.000 θέσεις πάρκινγκ. Τέλεια. Από 1.700 και πάνω, ανάλογα τώρα, και ξέρετε αυτά είναι και πώς θα βγουν και τι θα βρούμε από κάτω, αλλά θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχει μια εξυπηρέτηση η οποία πραγματικά θα είναι και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για αυτούς που θα συμμετέχουν, εκθέτες, επισκέπτες στα γεγονότα. Περάσαμε και από ένα διάστημα ότι, που λέγαμε, συζητούσαμε ακόμα και στον αέρα εμείς εδώ, ότι θέλουν να μας την πάρουν την έκθεση, να την πάνε στην Αθήνα. Κοιτάξτε, ναι. Κι εγώ έκανα συζητήσεις τέτοιες, δηλαδή, ή να την πάνε στη Σύνδο, ή να μας την πάρουν εντελώς και τα λοιπά. Έχετε δίκιο. Είχα βάση αυτά. Κοιτάξτε, βάση. Ή ήταν ραδιοφωνία, ας πούμε. Κοιτάξτε. Καφενειακή συζήτηση που λέμε στο ραδιόφωνο. Οι εκθέσεις δεν φεύγουν και δεν τις βάζουμε ρόδες για να περπατήσουν. Ωστόσο όμως, να ξέρουμε κάτι, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η εκθεσιόπολη για την Ελλάδα. Άλλωστε, όταν λέμε έκθεση στην Ελλάδα, εννοούμε τη ΔΕΘ, κατά κύριο λόγο. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχουν μονοπόλια. Έτσι, γιατί μέχρι το 2000 υπήρχε το μονοπόλιο της ΔΕΘ. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει εκθεσιακό κέντρο στην Αθήνα, πολύ σημαντικό και μεγάλο, στο οποίο γίνονται εκθέσεις. Αν εμείς, σαν οργανισμός, δεν είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε και να μπούμε με εκθέσεις, κυρίως με τις κλαδικές εκθέσεις. Αφήνουμε λίγο τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, που είναι με άλλα χαρακτηριστικά, δεν γίνεται κάτι ανάλογο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Ναι, για μας είναι η γιορτή της πόλης. Mm-hmm. Αλλά εμείς έχουμε την Αγκρότικα. Η Αγκρότικα είναι η τρίτη γεωργική έκθεση στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο γεγονός στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια είναι η Αγκρότικα, mm-hmm, που είναι οργάνωση δικιά μας. Έχουμε άλλες εκθέσεις, οι οποίες η Φιλοξένεια, η καινούργια έκθεση, η Beyond, που είναι έκθεση τεχνολογίας, καινοτομίας κλπ. Όπου όλα αυτά είναι γεγονότα που, με το ρόλο που μπορεί να παίξει και η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα, είναι που καθιστούν εκθεσιούπολη τη Θεσσαλονίκη και τη Χελέξπο, τον μεγάλο εκθεσιακό οργανισμό στην Ελλάδα. Να σας πω τώρα, επειδή να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Εγώ είμαι λάτρης των αυτοκινήτων, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε μια μεγάλη έκθεση, πηγαίνω στην Αθήνα σχεδόν κάθε χρόνο να δω τα καινούργια, ξέρετε, τα καινούργια μοντέλα, οι εταιρείες μέσα. Δηλαδή, έχουμε τόσο χώρο εδώ, γιατί δεν έχουμε κάνει μια τέτοια έκθεση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη? Οι εκθέσεις πραγματικά είναι κάτι το οποίο εμείς θα θέλαμε και θα θέλαμε πάρα πολύ, και σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στη γενική του Σεπτεμβρίου υπάρχουν αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες συμμετέχουν και μάλιστα έχουν κάνει και προβολή διαφορετική, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άφηνα τους φίλους μου, πηγαίναν αλλού και πήγαινα εγώ στα αυτοκίνητα. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Απλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι δυστυχώς, σε κάτι που ίσως θα το γνωρίζετε, σε σχέση με τις πωλήσεις αυτοκινήτων, η Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά κάτω. Είναι αρκετά κάτω και από τον εθνικό μέσο όρο. Ναι, αυτό δημιουργεί κουμπώματα στις εταιρείες για μια συμμετοχή σε μια μεγαλύτερη και ευρύτερη έκθεση. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και πιστέψτε με, το νέο εκθεσιακό κέντρο, δεν το πηγαίνω τώρα έτσι για να πετάξω την μπάλα μακριά, για το νέο εκθεσιακό κέντρο, που θα είναι το
κέντρο, το εκθεσιακό κέντρο των Βαλκανίων. Εκεί θα μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, το οποίο θα έχει σχέση και με το αυτοκίνητο, το οποίο ήδη το σχεδιάζουμε. Κάθε μέρα θα είμαι εκεί. Δεν το αφήνουμε. 24 ώρα. Δεν το αφήνουμε. Λοιπόν. Αλλά θέλουμε και τις κατάλληλες υποδομές. Οι κατάλληλες υποδομές είναι να δημιουργήσουμε με την ανάπλαση αυτό το εκθεσιακό κέντρο. Σήμερα ασφικτιούμε. Και να σας πούμε και κάτι. Εμείς αυτό έχουμε, με αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σκεφτείτε ότι από περίπου λιγότερες από 100 μέρες δραστηριότητας μέσα στη ΔΕΘ πριν από 10 χρόνια, αυτή τη στιγμή είμαστε στις 280 μέρες, ήμασταν το 19 και 280 μέρες δραστηριότητας μέσα στο εκθεσιακό κέντρο. Εντάξει, αυτό είναι προφανώς που είστε ικανοί. Προφανώς η διοίκηση είναι ικανή γι' αυτό. Να πω κάτι τελευταίο που κακώς το λησμόνησα. Αυτό το έργο το τεράστιο για το οποίο συζητάμε και μας λέτε λεπτομέρειες, σημαίνει ταυτόχρονα και ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, έτσι. Εκτιμάται ότι θα έχουμε στο στάδιο της κατασκευής πάνω από 1000 θέσεις εργασίας, καινούργιες θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Και με την ενεργοποίησή του και με την λειτουργία του θα είμαστε πάνω από 2000 θέσεις εργασίας στο χώρο της εκθεσιακής δραστηριότητας. Οργάνωσης, προετοιμασίας, εκαθάρισης με όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης. Και το κυριότερο βέβαια, έτσι, η εκτίμηση που γίνεται, ξέρετε, οι εκθέσεις έχουν την μεγαλύτερη επιδραστικότητα στους τομείς της οικονομίας. Δηλαδή για ένα ευρώ που έρχεται σε εμάς, στον εκθεσιακό οργανισμό, διαχέεται 7 έως 10 ευρώ στην πόλη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι με μελέτες που έχουν γίνει και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από τη δραστηριότητα της έκθεσης, κοντά στα 500 εκατομμύρια διαχέονται μέσα στην πόλη. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια. Όταν λέγαμε πρόπερση. Όχι δραχμές. Όχι. Ευρώ. Όταν λέγαμε. Κοιτάξτε, λέγαμε το 20 πριν από 2 χρόνια. Με την ματέωση, ακύρωση που έγινε της ΔΕΘ. Η πόλη έχασε 50 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα λέμε εμείς έτσι. Είναι μελετημένα μέσα από την Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων και έχει τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα σαν οικονομικό αντικείμενο η λειτουργία των εκθέσεων και των συνεδρίων. Μάλιστα. Πρέπει όλοι να την υποστηρίξουμε γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πάντες. Κύριε Διευθυντά, κύριε Τσαξιρλίκη, Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας καταρχάς έγινα σοφότερος, μια έκθεση μου αρέσει να τη λέω, αλλά σήμερα έγινα σοφότερος και προφανώς και ο κόσμος, γιατί έρχεται μεγάλο πράγμα στην πόλη. Ναι. Έρχεται ένα έργο που εξυγχρονισμού και να κρατήσουμε και πέρα από το χώρο που είπα, τον εκθεσιακό κτλ. Και τα ξενοδοχεία, και αυτό το χώρο, το τεράστιο πρασίνου. Του αστικού πάρκου. Φοβερό. Ναι. Βλέπω φωτογραφίες. Μπορεί ο κόσμος να πει, γιατί είχε προηγηθεί μια συνέντευξη τύπου. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις μελέτες, από τους ειδικούς που έχουν ανεβάσει το διαδίκτυο. Θα εντυπωσιαστείτε κι εσείς, όπως και εγώ. Λοιπόν, είναι καλή δύναμη σας εύχομαι. Σημαντικό το ότι το υποστηρίζουν όλοι οι φορείς της πόλης και οι οικονομικοί φορείς της πόλης, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση από που είχαμε ξεκινήσει το 2017 και είναι πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά είναι ένα έργο που θα μείνει στην πόλη και εμείς επειδή το φανταζόμαστε κάθε μέρα, να ξέρετε είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να κλέψω ένα λεπτάκι από τον χρόνο ακόμη γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να πω ότι μια σχήμα στα αθλητικό ραδιόφωνο, ότι όλα αυτά τα χρόνια, εκτός ότι θα μας την πάρουν οι Αθηναίοι, θα μας την πάνε σε Σύνδο κτλ. Άκουγα και συζητούσαμε ότι κόσμος και οι Αργιανοί και οι Παοξίδες και οι Ηρακλειδείς θέλουν να κάνουν γήπεδο στην έκθεση. Έτσι. Ακριβώς. Είχε βάση όλο αυτό. Δηλαδή υπήρξε κάποια στιγμή κάτι, ήρθε κάποιος ας πούμε να πει. Όχι, έτσι. Όχι. Γιατί είναι με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά και μόνο το ότι τους έχουμε στη ΔΕΘ. Θα έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ηρακλή σαν εκθέτες. Αυτό είναι κάτι και που τον δείχνει την αγάπη και τον Απόλλωνα. Σπόντιος. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα. Και όταν γίνει το καινούριο, να βλέπουμε είμαστε και εκθέσεις αυτοκινήτων. Εγώ στον καημό μου μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.